Από 1 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό η τιμή της μελιτζάνας από δημοπρατήριο του νησιού έφτασε να πωλείται προς 4 ευρώ το κιλό σε ράφια σούπερ μάρκετ της Αθήνας πριν από λίγες ημέρες. Και είχαμε τιμές από το δημοπρατήριο σε ένα προϊόν, παράδειγμα όπως ήταν η μελιτζάνα, η οποία η τιμή της ήταν περίπου στο 1,80 ο μέσος όρος στο δημοπρατήριο εκείνη τη χρονική στιγμή, και βλέπαμε να πλησιάζει τα 3,80 και τα 4 ευρώ στο ράφι σε σούπερ μάρκετ. Το περιστατικό κατήγγειλε στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου του Δήμου Φεστού, ο οποίος έκανε λόγο για φαινόμενα εσχροκέρδειας τα οποία πρέπει να παταχθούν. Όμως γιατί υπάρχει αυτή η μεγάλη διαφορά, δηλαδή εσείς τι βλέπετε? Ναι, μέσα στο δημοπρατήριο είναι αυτές τις τιμές, αλλά είναι 50% καπέλο στον καταναλωτή, να μας πείτε. Πολλές φορές εγώ νομίζω ότι το καπέλο υπερβαίνει το 100%, μπορεί και πολύ περισσότερο. Βλέπουμε ακόμα και στην αγορά της Κρήτης που τα μεταφορικά δεν είναι και τόσο αυξημένα, βλέπουμε αυτές τις τιμές. Θεωρούμε ότι έχει να κάνει με την εσκροκέρδεια, είναι φαινόμενα τα έχουμε καταγγείλει κατά καιρούς. Βλέπουμε ότι όλα έχουν ανέβει. Όλα έχουν ανέβει, αλλά εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αφού δεν κάνει το κράτος, χθες πήρα γίγαντες 8,790 ευρώ. Τους γίγαντες για παράδειγμα. 4 ευρώ. It's crazy. Τι να κάνουμε? What can we do? Make a protest. Yes. Tomato. Tomatoes, yes. Πόσο κάνει? 1,5 ευρώ, 2 ευρώ. Παναγία μου. Κρίμα στους αγρότες, κρίμα στους κτηνοτρόφους. Τους έχει φάει οι ανατιμήσεις αυτές, τους έχουν καταστρέψει όλους. Αγρότες βρίσκονται σε απόγνωση καθώς διαθέτουν τα προϊόντα τους σε χαμηλές τιμές, ενώ από την άλλη καταναλωτές αντικρίζουν τις τιμές φωτιά στα ράφια. Να μπει ένα μπαλβόν, να τα ελέγχει το κράτος, δεν γίνεται. Τι θα γίνει ο κόσμος? Η ντομάτα όλα. Μόνο ο αέρας που αναπνέμε είναι ακόμα φτηνός. Τζάμπα. Είχαμε ένα παράδειγμα με τα αγκούρια, τα οποία αυτή τη στιγμή κατά μέσο όρο είναι στο ευρώ, να βλέπουμε να πουλούνται 2,5 και 3 ευρώ. 1,5 ευρώ η ντομάτα, η πρώτης ποιότητας, σε δημοπρατήριο. Άραγε πόσο φτάνει στο καταναλωτή? Ο κόσμος έχει απειβδίσει, δεν ξέρει τι του γίνεται. Έχει χάσει τον μπούσουλα. Όπως διαπιστώσαμε, από 87 λεπτά στο δημοπρατήριο, οι μελιτζάνες πωλούνται προς 3 ευρώ το κιλό στην αγορά. Άλλες τιμές είχαμε πέρυσι, άλλες τιμές είναι πέρυσι. Ανοίγουμε τώρα και καταλαβαίνετε. Η ακρίβεια μας έρχεται κατά κέφαλα. Ήταν το προτιμότερο να μπει να πλαφώνει στις τιμές παρά να είναι ανεξέλεκτες στις τιμές και όσο θέλει να πουλάει ο καθένας. Σε όλα τα είδη ανάγκη που θέλουμε να καλλιεργήσουμε είναι απλησίαστα. Τώρα δεν μπορεί να πάρει ούτε λιπάρματα, ούτε φάρμακα, ούτε τίποτα. Αυτό είναι. Αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο αυτό. Κάποιοι να το ψάξουν. Σε άλλα. Ναι, ναι, τι να κάνω. Δύσκολα. Από 80 λεπτά τα κολοκυθάκια στο δημοπρατήριο πωλούνται στην αγορά προς 2,5 ευρώ το κιλό, ενώ τα αγκούρια από 80 λεπτά πωλούνται προς 1,5 ευρώ, ενώ σε άλλες περιπτώσεις η τιμή του αγκουριού εκτοξεύτηκε στα 3 ευρώ και 80 λεπτά. Πού πάνε αυτά? Η απάντησή μου δεν μπορώ να τη δώσω. Μπορεί να τη δώσω το Υπουργείο πάνω μου πάνε αυτά. Είναι 4 φορές πάνω. Το μεγάλο άνοιγμα της ψαλίδας τιμών παραγωγού καταναλωτών προβληματίζει και την τοπική κοινωνία της Μεσαράς, τονίζοντας την ανάγκη διενέργειας αυστηρών ελέγχων στην αγορά. Η όποια αύξηση έχει δημιουργηθεί στο κόστος παραγωγής που έχει να κάνει με την ενέργεια, με τις πρώτες ύλες και όλα αυτά, αυτή τη στιγμή δεν έχει μετακυλήσει από την πλευρά μας τον καταναλωτή, οπότε θεωρούμε ότι είναι άδικο τελικά κάποιοι ενδιάμεσοι να κερδίζουν πολύ περισσότερα χρήματα. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο μας απασχολεί, το έχουμε θέσει και στην ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Δυστυχώς όμως θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν οι μηχανισμοί αυτοί που μπορούν να αποτρέψουν αυτή την κατάσταση.